Εδώ είναι η εξοχική κατοικία ενός φίλου μας Κούρδου, του Άλαν, και έχουμε έρθει εδώ για να κάνουμε σκοποβολή με ένα original Kalashnikov και με τα ατομικά μας περίστροφα. Say now. Κάνεις άκρη, Δημήτρη. Και τώρα θα δει ο γιος αυτό και θα σου πει ράμπο πάλι. Τώρα θα σε πει πάλι ράμπο ο γιος. Με το 3 το δικό μου θα πυροβολήσει για να πάρει τον καπνό. Έτοιμος, Αντωνή. Με το 3 το δικό μου, 1, 2, 3. Δημήτρη, πώς είσαι βάλεις μέσα? Πού? Μέσα στο... Μία. Μία. Τέσσερις είχε τώρα δηλαδή? Μία πάνω πάνω. Και τρεις κάτω. That's all. Δώστε. That's all. Στρατόπεδο συγκέντρωσης του άχρηστου πολεμικού υλικού μετά τον πόλεμο του Σαντάμ εναντίον του Κουρδιστάν.
σήμερα είναι Παρασκευή, είναι αργία για τους Κούρδους. Ήρθαμε εδώ στην βορειά αγορά ψαριών να πάρουμε ψάρι για κρύλι. Είναι κάποια ίδια από ψάρια, λίμνες. Βασί! Κοιτάξτε με πόσο τάκτ ο Χρήστος, ο μεγάλος μάγειρας, αγαρίζει το κολουπίδι. Με τάκτ, τι είναι αυτό το τάκτ, δεν το ξέρω εγώ. Thank you.
ο Γιώργος ο σπεσιαλίστας φτιάχνει τη σκάρα, όπως μόνο στον ελληνικό βορρά ξέρουν. Εδώ ο Κάπτεν Άγγελος προσπαθεί να ανάψει τα κάρβουνα. Το κατάφερα από τη βλέπω. Πού πάτε την Έλια, για... This one. Πού είσαι ρε Τζουβλίδου να δεις τα ψάρια. Maybe we need a little bit oil to put a little bit oil on them so that they look now is ready for the skin to feel the skin of the car. It was me who told them this thing.